Δεύτερο κρούσμα του κοροναϊού στη Γερμανία και το πρώτο επιβεβαιωμένο στην Ευρώπη που αφορά μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εταιρεία ανταλλακτικών ανακοίνωσε πως ένας δεύτερος εργαζόμενός της προσβλήθηκε μετά την επίσκεψη ενός άλλου από την Κίνα στην έδρα της επιχείρησης στη Βαβαρία. Μέχρι τώρα όλα τα κρούσματα στην Ευρώπη αφορούσαν ανθρώπους που είχαν βρεθεί στην Κίνα. Στην προκειμένη περίπτωση ο ασθενής θα πάει καλά, όμως είναι ακόμα απομονωμένος σε κλινική του Μονάχου υπό ιατρική επίβλεψη. Η έρευνα για τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή τρέχει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το οικογενειακό αλλά και το επαγγελματικό του περιβάλλον. Στην Γαλλία, που ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με επιβεβαιωμένα κρούσματα, δύο Κινέζοι φοιτητές βρίσκονται σε απομόνωση εντός της φοιτητικής τους εστίας. Την ίδια ώρα αποστέλλεται αεροπλάνο στη Γουχάν προκειμένου να απομακρυνθούν από την πόλη που ξεκίνησε ο ιός, η Γάλλη υπηκοή. Μια ιατρική ομάδα συνοδεύει το αεροσκάφος. Ο στόχος είναι να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε άμεσα επιτόπου αν υπάρχουν άρρωστοι, προκειμένου να τους δοθεί μια ειδική φροντίδα και μεταφορά. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα. Στην Κίνα, οι νεκροί ξεπερνούν τους 100. Οι αρχές αναβάλουν επαόριστο την έναρξη του ιερινού εξαμήνου σε σχολεία και πανεπιστήμια και καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια τους στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια ελέγχου της επιδημίας. Τα κρούσματα του ιού στην Κίνα είναι περισσότερα από 4.000 σε όλη την επικράτεια.